Το επιχείρημα στην Ελλάδα είναι στο μαύρο πίνακα και αυτό έχει αποδειχθεί. Δεν είναι τυχαίο ότι 1.500 επιχειρήσει έχουν ήδη φύγει από τη χώρα. Το σύστημα καταραίει και ω απάντηση η κυβέρνηση στέλνει τα ραβασάκια τη περέωση και την αύξηση του ΦΠΑ, δηλώνει μεταξύ άλλων ο πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Νεμέα. Πώ θα πάει η επιχειρηματική κατάσταση στην Ελλάδα, από το κακό στο χειρότερο. Οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι μα διοικούν εδώ και χρόνια, δεν έχουν καταλάβει απολύτω τίποτα. Και το επιχειρήν στην Ελλάδα είναι στο μαύρο πίνακα. Αυτό έχει αποδειχθεί. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι 1.500 επιχειρήσεις ήδη έχουν φύγει από την Ελλάδα, ήδη το σύστημα καταραίει και ως απάντηση η κυβέρνηση μας στέλνει τα ραβασάκια της περαίωσης και την αύξηση του ΦΠΑ. Και πρωτοετή φοιτητή σε ε, οικονομική σχολή θα ήξερα ακριβώς αυτή την περίοδο τι πρέπει να κάνει. Μείωση του ΦΠΑ και αύξηση των επενδύσεων σε κρατικό επίπεδο. Αφού λοιπόν έχουμε ένα κράτο το οποίο δεν μπορεί πλέον να επενδύσει, έχει περάσει σε μια εξοντοτική πραγματικά φάση, ώστε να συρρυκνώνεται κατά αυτόν τον τρόπο το εμπόριο, το υγιέ εμπόριο. Αυτή τη στιγμή δεν αντέχουμε. Συρρυκνώνεται το αγροτικό εισόδημα. Συρρυκνώνεται το εισόδημα των υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Άρα, τι έχουμε να περιμένουμε από μια κατάρρευση. Κλείνουν συνεχώ καταστήματα και κανεί μα κανεί δεν καταλαβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί, μαντρωμένοι πλέον σε μια βουλή, σε μια βουλή η οποία έχει συγκεκριμένα προνόμια πλέον, εξοργιστικά προνόμια, είναι απέναντί μα χωρί να καταλαβαίνουν, χωρί πραγματικά να διαισθάνονται το τι του λέμε και το τι φεύγει από μέσα μα αυτή τη στιγμή. Ήδη και η ΝΕΜΕΑ είναι μέσα σε αυτό το γενικότερο επίπεδο κατάρρευση. Και δεν το λέω ω ε, μια κατάσταση και μια υπογράμμιση απεσιόδοξη. Είναι τα δεδομένα τα οποία βιώνουμε σε καθημερινή βάση. Πώ να έρθει ακόμα οι τιμέ μα, σε μια γενικότερη προσπάθεια να είναι ακόμα καλύτερε. <κυρίζει> Αλλά τι να το κάνουμε αν είναι οι τιμέ καλέ, όταν το εισόδημα συρρυκνώνεται. Όταν δεν έχει ο αγρότη, δεν έχει και ο έμπορο. Όταν δεν έχει ο υπάλληλο, δεν έχει και ο έμπορο. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Αυτή τη στιγμή, α πάρουν πλέον αυτό το μήνυμα ε, οι κύριοι βουλευτέ και ας καταλάβουν επιτέλους ότι θα πρέπει να κοιτάξουν και το λαό, τη νεολαία, η οποία αργοπεθαίνει και αργοσβήνει. Διαφορετικά θα βάλουμε μια ταφλόπλακα και όλοι μαζί θα καταρρεύσουμε ως Ελλάδα, ως χώρα, ως άτομα. Υπάρχει στην ΕΜΕΑ, όπως περιπτώσει όπως σε όλη την Ελλάδα και στην Κορινθία και στην ΕΜΕΑ που, καταστήματα που κλείνουν. Βεβαίω. Μέχρι στιγμή έχουμε 10 καταστήματα τα οποία έχουν κλείσει και για την ΕΜΕΑ είναι ένα σοβαρό αριθμό. Είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθο. Και δυστυχώ ήρθαν οι εκλογέ, πέρασαν οι εκπρόσωποι των περιφερειαρχών και των διαφόρων κυρίων, μα θυμήθηκαν για αυτέ τι λίγε μέρε. Και αν βγείτε αυτή τη στιγμή και πάρετε ένα πλάνο από την ΕΜΕΑ, θα δείτε το απόλυτο μηδέν. Αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή: την αδιαφορία τη πολιτική, την αδιαφορία σε όλο τη το μεγαλείο. Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Είναι δηλαδή πλέον μια δεδομένη κατάσταση. Και αυτό έχει να κάνει γιατί από τη στιγμή που οι μισθοί τους, τα προνόμια τους είναι δεδομένα, δεν μπορούν να καταλάβουν τι ακριβώς εκπέμπουμε εμείς ως εμπόριο. Είμαστε μονίμως στο στόχο. Δεν μπορεί σε, ένα, σε μια επιχείρηση να αλλάζει τον προγραμματισμό της στα μέσα της χρονιάς με αυξήσεις VPA και με περιώσεις και διάφορα τέτοια τερτύπια. Εντάξει, μπορεί να έχει ανάγκη το κράτο, μπορεί να καταραίει, αλλά όμω αυτή τη στιγμή οι έμποροι δεν έχουν τη δυνατότητα να δώσουν περισσότερα από ό,τι δίνουν. Αυτό είναι μια πάγια τακτική και θα ήθελα να πω και το εξή. Αυτή τη στιγμή, αν βγείτε έξω σε οποιαδήποτε πόλη, θα δείτε το παραεμπόριο στο μεγαλείο τη. Εφτά δι κάνει το κράτο από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί το κράτο αδυνατεί να ελέγξει αυτή την κατάσταση και έχει τη δυνατότητα να εξοντώνει εμά. Επιτέλου, πια α πέσουν οι μάσκες και α δούμε τα πράγματα όπω είναι. Τελικά, η μεγαλύτερη πατρόνη του παραεμπορίου είναι το επίσημο κράτος.